Για τον Τεγιατικό και για τον Γερούλιο κληροδότημα είναι μια καλή ευκαιρία και μια πρωτοβουλία την οποία από καιρό προσπαθούσαμε να επιτύχουμε και ευτυχώς χάρη στην πρωτοβουλία της κυρίας Γουγό Νάτση αλλά και της Αντικαρκινικής Εταιρείας δέχθηκε το αίτημά μας και με τους δύσκολους καιρούς όπως είπατε του Τεγιατικού και του Γερούλιου μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στα λειτουργικά και μόνο έξοδα της Αντικαρκινικής για να φέρουμε αυτή την μονάδα στο χώρο μας και να εξυπηρετηθούν 100 γυναίκες οι οποίες πιστεύω ότι δεν είχαν καν φτάσει σε γιατρό για αυτή την εξέταση πρόληψης η οποία κατά τους επιστημονικούς όρους μπορεί να προλάβει και το 30% της θνησιμότητας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η Ελλάδα είναι πληθυσμός που γυράσχει και οπωσδήποτε η ανθρώπινη ζωή είναι η καλύτερη ευκαιρία για όλους μας να τη διαφυλάξουμε ως κόριο φθαλμό. Τα έξοδα αυτά δεν έχουμε κανένα σπόνσορα, τα είχε αναλάβει ο Τεγιατικός και το Γεωργούλιο παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες οι φορείς αντιμετωπίζουν εδώ και 10 χρόνια από το 1910 το 2010 προφανώς. Παρά τα αυτό όμως θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή αξίζει τον κόπο και πρέπει να προτάσσεται αντί οτιδήποτε άλλου άλλης δαπάνης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ιατρικό προσωπικό του κληροδοτήματος Γεωργούλης το οποίο έχω την χαρά να είμαι πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και να συγχαρώ το ιατρικό προσωπικό, τον κύριο Καρκαζή, τον κύριο Ιωαννίδη, την κυρία Λιμπεροπούλου αλλά και την Αλεξία την Σεβαλή, οι οποίοι δεχτήκανε με περιορισμό των αποδοχών τους να κρατήσουμε ζωντανό το κληροδότημα για το οποίο εξυπηρετούμε γύρω στα 350 με 400 άτομα το μήνα με συνταγογραφήσεις και με ιατρική βοήθεια πρωτοβάθμιας φροντίδας. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και δύο λόγια για το Γεωργούλιο Ίδρυμα για κάποιους ίσως που δεν ξέρουν. Το Γεωργούλιο Ίδρυμα είναι απόκτημα του αειμνήστου Ιωάννη Γεωργούλη ο οποίος διέθεσε όλη την περιουσία σε ένα κληροδότημα που έχει στη διοκτησία του διάφορα κίνητα από τα έσοδα των οποίων διατηρεί αυτό το ιατρικό κέντρο το οποίο είναι κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας λειτουργεί σε πλήρη δράση τις 5 μέρες εβδομάδος όπως σας είπα δέχεται επισκεψιμότητα από όλη την περιοχή με συνταγογραφήσεις και ιατρική βοήθεια έχουμε καταφέρει να συντηρούμε και ένα κοινωνικό ιατρείο για τους ανήμπορους. Θέλω να πιστεύω ότι θα το διατηρήσουμε παρά τις οικονομικές δυσκολίες για τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε την υψηλή φορολογία και έχουμε προτάξει δηλαδή σαν πρώτο μέλημά μας να πληρώνουν οι φόροι για να μην έχουμε προβλήματα και σε δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα γενικά έξοδα τα οποία έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό. Προσπάθειά μας είναι να παραμείνει ανοιχτό, να εξυπηρετεί αυτόν τον κόσμο γιατί ο αείμνηστος Γεωργούλης ήθελε πάντοτε να υπάρχει εδώ ένα τεγιατικό νοσοκομείο. Πράγματι ιδρύθηκε τεγιατικό νοσοκομείο αλλά στην κατοχή εγκρεμίστηκε και εν συνεχεία με διόρθωση της διαθήκης από το εφετείο Αθηνών έγινε ερμηνεία της διαθήκης εν όψη του ότι υπήρχε και η λειτουργία του Παναρκαδικού ότι τα έσοδα του Γεωργουλίου δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα έξοδα ενός νοσοκομείου. Και έτσι περιοριστήκαμε να συντηρείται αυτό το ιατρείο, το οποίο πιστεύω ότι εξυπηρετεί όλους τους τεγιάτες και θέλω να ευχαριστήσω βέβαια το προσωπικό καταρχήν, αλλά και να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Θέλω να σας πω όμως ότι μετά από 1,5 μήνα περίπου θα βγουν οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται σήμερα. Θα υπάρξει ένας γιατρός ο οποίος θα αναλύσει και θα παρουσιάσει τις εξετάσεις. Οπότε χαρά μας θα είναι και τότε να τα ξαναδούμε. Θα είμαστε. Τι γίνεται με το πανηγύρι της Τεγέας. Πούμε δύο κουβέντες. Ο Τεγιατικός Σύνδεσμος, όπως ξέρετε, έχει ιδρυθεί το 1883. Είναι ένας σύνδεσμος που σε αρχαιότητα είναι δεύτερος μετά τον Παρνασσό. Έχει να επιδείξει μεγάλη και πολυσχηδή δράση σε κοινοφελείς σκοπούς. Οι ιδρυτές του, αείμνηστος Σβόλος, Κολιόπουλος και Ναύλαρης, είχαν την ιδέα αλλά και, και το όραμα να υπάρξει αυτή η ενότητα για τους τεγιάτες, να εξυπηρετήσει τους ανήμπορους, οι εύποροι να μπορούν να διαθέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, ο οποίος
διατηρείται 133 και τόσα χρόνια. Μέσα στους σκοπούς του Τεγετικού είναι και η οργάνωση αυτού του πανηγυριού, το οποίο είναι γνωστό στην περιοχή μας σαν το πανηγύρι της ευκαιρίας του Τεγιάτικου Κάμπου. Θα έλεγα είναι αντίστοιχο όπως περιμένει ο κόσμος στην έκθεση Θεσσαλονίκης, οι Τεγιάδες περιμένουν το πανηγύρι της Τεγίας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αντιπαλότητα εντός εισαγωγικών, μπορώ να το πω, με τον Δήμο Τρίπολης. Ωστόσο όμως λειτουργεί παρά τις δυσκολίες, με την έγκριση πάντοτε μιας κανονιστικής από το Δήμο. Και εμείς εν όψη των φημών που υπάρχουν, ότι και σήμερα υπάρχουν αντιπαλότητες, αυτό το αντιπαρερχόμαστε, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συνεργασία, και μάλιστα σε αγαστή συνεργασία η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ισχύσει και φέτος. Οπότε το πανηγύρι να συντελεστεί πάλι χωρίς ακρότητες, χωρίς άλλες δυσκολίες. Και εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε σαν Τεγιατικός, στα πλαίσια της νομιμότητος, να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, να οι δομές του πανηγυριού να αξιοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί μέρα με τη μέρα. Η καιρή είναι δύσκολη, ωστόσο όμως είναι μια πνοή από έσοδα για τον Τεγιατικό, γιατί να ανταποκριθεί τουλάχιστον στον ιστορικό του ρόλο. Το πανηγύρι, όπως σας είπα, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικά, θα πάνε όλα καλά. Έχουμε, δεν υπάρχει. Δύο μήνες πιστεύω που θα τα ξαναπούμε. Είναι και δύο μήνες και... σε είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο. Δεν θα υπάρχουν μεταξύ μας ακρότητες και προβλήματα και θα πάνε όλα καλά.